Εμείς πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση τον Δημήτρη Φρέσκο για να δούμε πώς είναι τώρα τα πράγματα. Δημήτρη. Πέρα από κάθε αφιβολία, πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μπορείτε να δείτε την εικόνα. Μιλάμε για ένα μέτωπο αυτή τη στιγμή που εκτείνεται σε μήκος των 15 χιλιόμετρων. Γεράνει ώρα, όλη η πλαγιά που βλέπει προς τον κόλπο το λεποφορείο αυτή τη στιγμή φλέγεται από τις συνεχείς αναζωοπυρώσεις. Επιχειρούν στην περιοχή βεβαίως 18 αεροσκάφη, υπάρχουν 3 ελικόπτερα, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ισχυρές ρηπές του ανέμου φυσάει αρκετά στην περιοχή, κάνουν το έργο ιδιαίτερα της πυρόσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο. Βλέπετε αυτήν την ώρα, είναι η πλαγιά πάνω από τη Μαυρολίμνη και το Βαβακά, τους δύο οικισμούς από τους οποίους πέρασε στην κυριολεξία η φωτιά μέσα από τα σπίτια. Έχουμε τουλάχιστον 6 κατοικίες ολοκληρωτικά καταστραμμένες και πολλές ζημιές σε πολλά ακόμα σπίτια. Να σας πω ότι έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση από το σχήμα μέχρι και την παραλία. Όλος ο ορεινός όγκος, καθώς έχουν πέσει οι κολόνες ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ. Η κάμερα με τη βοήθεια του Νίκου του Χατζηστελιανού θα κινηθεί για να δείτε πού βρίσκεται το κύριο μέτωπο αυτή την ώρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Αλεποχώρι, ουσιαστικά στα πρώτα σπίτια. Βλέπετε την πυρκαγιά κοντά στο, ουσιαστικά στα Σπάρτα και στο Μάζι. Κισμοί που έχουν εκενωθεί. Βλέπετε το μαύρο σύννεφο καπνού που καλύπτει τα πάντα και είναι το κόκκινο του χρώμα, αυτό το σκουρόχρωμο χρώμα που βλέπω στους τηλεοπτικούς μας δέχτες. Ουσιαστικά μας λέει ότι η φωτιά αυτή τη στιγμή μένεται ιδιαίτερα έντονα στην συγκεκριμένη περιοχή. Από νωρίς βρίσκεται βεβαίως το συντονιστικό της πυροσβεστικής. Εδώ όλοι οι αρμόδιοι φορείς προσπαθούν να συντονίσουν το έργο της πυρόσβεσης. Και το μεγάλο στοίχημα είναι ώσπου να πέσει το φως του ηλίου, που τα πτυτικά μέσα θα μπορούν να επιχειρούν να καταφέρουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο αυτό το έργο, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένονται ισχυροί άνεμοι το απόγευμα και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αν δεν επιτύχουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν την πυρκαγιά, είναι το μόνο βέβαιο ότι θα έχουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη νύχτα. Να σας πω ότι οι οικογένειες που έχουν απομακρυνθεί από τους 6 οικισμούς που έχουν εκενωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας φιλοξενούνται είτε εδώ στο Αλεποχώρι σε ειδικούς χώρους ή έχουν μεταφερθεί με λεωφορεία του Δήμου Μεγαρέων σε ασφαλή σημεία όπου και αυτή τη στιγμή βρίσκονται. Συναντήσαμε βέβαια, να σας πω, αρκετούς κατοίκους οι οποίοι πέρασαν τη νύχτα μέσα στα οχήματά τους και βρίσκονται κοντά στα σπίτια τους, καθώς ανησυχούν για το αν η φωτιά θα απειλήσει τις περιουσίες τους. Ακόμα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε με ιδιαίτερη ασφάλεια ότι αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει όλη την περιοχή, να σας πω ότι δεν κινείται τίποτα, μόνο τα οχήματα της πυροσβεστικής βρίσκονται κοντά στη φωτιά, ναι. Δεν αφήνουν κανένα άλλο όχημα να προσεγγίσει για λόγους ασφαλείας και όλη η επιχείρηση θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες και θα είναι ιδιαίτερα έντονη με συνεχώς ενισχυόμενες δυνάμεις από την απόλυτη χώρα, από την Πελοπόννησο και από την Αττική.